Θέλω να δούμε ένα βίντεο, να σε συστήσουμε για πράγματα που ίσως ξέρουμε. Γιατί με ξέρουν και οι άνθρωποι. Όχι, σε ξέρουν, αλλά υπάρχουν και πράγματα της ζωής σου που τα έχουμε συμπεριλάβει στο βίντεο. Ευχαριστώ. Κοιτάω. Σήμερα συναντάμε μια καλλιτεχνική προσωπικότητα που είναι δοσμένη με όλη της την ψυχή στον πολιτισμό, τον χορό και το θέατρο. Η Έλληνα Τοπαλίδου μπορεί να λέει πως είναι ανασφαλής με τον εαυτό της και πως όταν πετυχαίνει ένα στόχο βάζει αμέσως έναν ακόμα πιο δύσκολο, όμως αυτή ακριβώς είναι η δύναμη που την σπρώχνει συνεχώς μπροστά. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, έχοντας από μικρή δείξει έντονο ενδιαφέρον για την τέχνη. Ο χορός πάντα την συγκινούσε. Ξεκίνησε μαθήματα μπαλέτου στα 9 της, προς το τέλος της εφηβείας της όμως τα άφησε. Πέρασε στο μαθηματικό, αλλά κατάλαβε πως η καρδιά της δεν βρίσκεται στους αριθμούς. Η Έλενα Τοπαλίδου έχει σπουδάσει χορό στην Κρατική Σχολή Ορχιστρικής Τέχνης και πιάνο στο Εθνικό Οδείο. Από το 1993 έως το 2005 ήταν βασικό μέλος του χοροθεάτρου Οκτάνα. Στα 33 της αποφασίζει να περπατήσει τη γέφυρα που ενώνει τον χορό με το θέατρο, αλλά τρομάζει. Τότε συναντά τη μεγάλη Λιδία Κονιόρδου, που γίνεται η δασκάλα της. Σαν ηθοποιός συνεργάζεται με το Εθνικό Θέατρο, το Φεστιβάλ Αθηνών, τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, καθώς και την ομάδα εδάφους του Δημήτρη Παπαϊωάννου, ενώ έχει κάνει και κινηματογράφο. Το 1999 κέρδισε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την παράσταση «Η κυρία με τις καμέλιες», ενώ έχει βραβευτεί για την ερμηνεία της σε ταινίες το 2020 και το 2022. Τηλεόραση έκανε για πρώτη φορά μόλις πέρσι στη σειρά «Μια νύχτα του Αυγούστου». Κυρία Αγάθη μου, τι λόγια είναι αυτά, ντροπή. Και εγώ που ήρθα με όλη μου την καλή διάθεση. Ο χορός δεν πέρασε ποτέ σε δεύτερο πλάνο. Διδάσκει από το 2011 κλασικό μπαλέτο στη σχολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η Έλενα Τοπαλίδου έχει χαρακτηρίσει τη γνωριμία της με τον Νίκο Κουρί καρμική. Συναντήθηκαν όταν ήταν χορογράφος σε μια παράσταση που αυτός έπαιζε. Η απλή συμπάθεια λίγο αργότερα εξελίχθηκε σε έρωτα. Πριν 16 χρόνια απέκτησαν έναν γιο, τον Πέτρο. Όπως έχει πει, το να κάνουν οικογένεια ήταν μεγάλη υπέρβαση και για τους δύο. Το ζευγάρι ξάφνιασε την κοινή γνώμη όταν πρόσφατα ανακοίνωσε πως μετά από 18 χρόνια κοινής πορείας αποφάσισαν να παντρευτούν και μάλιστα με θρησκευτικό γάμο στο τέλος του χρόνου. Φέτος έχουμε την τύχη να την βλέπουμε στους Πανθέους σε έναν ρόλο σχεδόν μυστικιστικό. Η Μιρέλα είναι ένα μέντιουμ που βρίσκεται σε επαφή με το σκοτεινό παρελθόν της οικογένειας. Υπάρχει λόγος που ήρθες, πρόεδρε, ή μόνο για να μου εκφράσεις τη συμπάθειά σου? Το σπάνιο ταλέντο και η αέρινη αλλά παράλληλα δυνατή χαρακτηριστική μορφή της Έλενας Τοπαλίδου την βοηθούν να βγαίνει νικήτρια σε κάθε ρόλο που αναλαμβάνει. Και η φωτογραφία που βλέπαμε πριν.